Καλησπέρα κύριε Χίο. Καλό μεσημέρι Γρηγόρη. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πάντα υγεία και ευλογία. Λοιπόν κύριε Χίο, θα μπω λίγο κατευθείαν στο ψητό, γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μπερδευτεί αρκετά. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν δολοφονημένο πρώην κατάδικο οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε θωρακισμένο μερσεντικό του Αλαφούζου. Από όσο διάβασα στο διαδίκτυο και σε διάφορες σελίδες, ο ίδιος είναι ο άνθρωπος που επιχείρησε να σκοτώσει και εσάς. Και επειδή πραγματικά έχω μπερδευτεί και εγώ και οι ακροατές, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει? Κύριε Σαρέτη, θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, ότι μετά την αποκάλυψη συγκεκριμένων περιστατικών, τα οποία προέρχονται από τη δημοσιογραφική έρευνα του ανατρεπτικού δελτίου, του Alert TV, και βεβαίως των εκπομπών μας και της εφημερίδας μας. Ο κύριος Βελόπουλος τόνισε, και ξεκινάω θεσμικά, ότι από τη στιγμή που αποκάλυψε ότι στην Ελλάδα οι μηντιάρχες, οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες, τα κεφάλια της ολιγαρχίας εμπλέκονται και υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, σε μία μαφιόζικη προέκταση της ελληνικής Κόζα Νόστρα, γιατί για τέτοια μιλάμε, και συνεργάζονται μεταξύ τους με τελικό προορισμό ή με τελική αφετηρία των εντολών και των διαταγών το πρώην πρωθυπουργικό περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου, άρχισαν οι απειλές. Απειλές κατά της ζωής του, τις οποίες τις επιβεβαιώνω μέχρι κεραίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο δολοφονημένος Βασίλης Ρουμπέτης στον Κορυδαλό εκτελούσε συμβόλαια θανάτου για λογαριασμό συγκεκριμένων οικονομικών παραγόντων σε συνεργασία με μηντιάρχες της χώρας. Το τρίτο. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες λένε ότι ο δολοφονηθής Ρουμπέτης μαζί με ένα ακόμα πρόσωπο που δεν το έχω ακόμα αποκαλύψει και το οποίο συμμετείχε σε εναγώνιες αναζητήσεις μου για να καθίσουμε γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι να συζητήσουμε δεν ξέρω και εγώ τι, προφανώς προπαρασκεύαζαν μια νέα απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου. Το δεύτερο αυτό λοιπόν πρόσωπο, το οποίο δεν το έχω ακόμα αποκαλύψει και θα αποκαλυφθεί σε λίγες ημέρες, εξήφαιναν συμβόλαια θανάτου και δολοφονίες επιπληρωμή κατά συγκεκριμένων δημοσιογράφων και επιχειρηματικών παραγόντων της χώρας. Εις εξ αυτών έτυχε να είμαι κι εγώ. Από τις πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στο γραφείο μας το ξημέρωμα της 27ης Ιουλίου του 20, ανέφεραν ότι ο δολοφονηθής στον Κορυδαλό με 50 σφαίρες από πολεμικό όπλο Καλάζνικοφ ήταν ο Ρουμπέτης, ο οποίος συμμετείχε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Και στην πορεία αποκαλύπτεται ότι ο Ρουμπέτης ως εκτελεστικό όργανο συγκεκριμένων οικονομικών παραγόντων που τους γνωρίζει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής είχε προετοιμάσει ένα ακόμα συμβόλαιο θανάτου εναντίον του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Αυτά δημοσιεύτηκαν και χτες και επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που είχαμε από την αρχή. Τώρα, ποιοι κρύβονται πίσω από τις εντολές θανάτου και ποιοι ακριβώς πληρώνουν τα συμβόλαια θανάτου? Αυτός ο οποίος αναμφίβολα ήταν ο άνθρωπος που προετοίμασε και προπαρασκεύασε κατ' εντολήν πολιτικών προσώπων τα δύο συμβόλαια θανάτου ήταν ένας κακοποιός, λεγόμενος και ως κάπο δικάπη του οργανωμένου εγκλήματος, που δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια σε 9 Δεκεμβρίου του 2020.
και λεγόταν Καπές Καπετανάκης. Ο Καπετανάκης, κύριε Σερέτη και αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Μακεδονίας, ήταν επισήμως ο φρούραρχος εντός εισαγωγικών, ο οποίος είχε αναλάβει να φυλάει, για να μην τον σκοτώσουν γιατί φοβόταν για τη ζωή του, τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτά είναι 100% ελεγμένα και πιστοποιημένα. Και έχουν κατατεθεί επισήμως με μηνυτήρια αναφορά μας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Δημητριάδης διάταζε, ο κύριος Καπές εκτελούσε και πιθανότατα ο δολοφονημένος Λουμπέτης πατούσε τη σκανδάλη. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο για να το καταλάβει ο κόσμος. Συγκοινωνούν τα δοχεία της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Αυτά είναι, κύριε Σερέτη, χοντρικά, αν είναι δυνατόν να λέγονται χοντρικά τέτοια πράγματα, δημοσίως σε εκπομπές. Θα πρέπει όμως προεκλογικά να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Την αλήθεια αυτή που είπε και στο ραδιοφωνικό σταθμό σας ο κύριος Βελόπουλος. Και κάτι ακόμα. Πιθανολογώ ότι ένας από αυτούς που πλήρωσε πολύ ακριβά, παίρνω τον άνθρωπο στο τηλέφωνο και κλαίει, είναι ο πατέρας του δολοφονημένου στη Θήβα 38χρονου Δημήτρη Νίνου. Είναι ο αξιωματικός εν αποστρατεία, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του και την ψυχή του, ο κύριος Σπύρος Νίνος, αξιωματικός εν αποστρατεία της αντιτρομοκρατικής και των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, αλλά και ένας από τους κεφαλαιώδεις επιτελικούς παράγοντες της φύλαξης της οικογένειας Μητσοτάκη, υπό την εποπτεία του στρατηγού Νικόλα Ουγγρυλάκη, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή. Όταν ο άνθρωπος αυτός, και το ανέφερε και ο κύριος Βελόπουλος εύστοχα, βγήκε και μίλησε και είπε ότι στην οικογένεια Μητσοτάκη εξυφαίνονταν και σχεδιάζονταν συμβόλαια θανάτου με πρώτο πιστόλι τον ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη, μετά, κύριε Σερέτη, από 43 ημέρες δολοφονήθηκε το παιδί του σε ένα χαντάκι στη Θήβα. Αυτά θυμίζουν Ιταλικό Νότο, θυμίζουν σικελική μαφία και μου προκαλεί τεράστια κατάπληξη, όχι ότι δεν το περίμενα, ότι δεν κουνιέται φύλο, ότι έχουν βουλώσει όλοι τα στόματά τους, ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν κινούνται και ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και η Ασφάλεια Αττικής δεν κάνει τη δουλειά της. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Χίο, συγκεκριμένος είχε σχέσεις και με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού αλλά και με του Παναθηναϊκού και τυχαίνει αυτοί οι δύο να έχουν και κανάλια. Το σοκαριστικό είναι ότι μετά από αυτό το γεγονός είδαμε τον Πρωθυπουργό να μην παίρνει καμία θέση και να πηγαίνει να παίζει βελάκια στο στούντιο του Sky, λες και είναι σπίτι του. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί μεταξύ τους? Η ελληνική δικαιοσύνη γιατί εθελοτυφλεί? Ακούστε, κύριε Σερέτη, είπα και νωρίτερα ότι είναι πολλά τα λεφτά Γιαννάκη. Πολλά τα λεφτά Γιαννάκη Αλαφούζε. Ο Sky δεν είναι ένα απλό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ο Sky, κύριε Σερέτη, αν υπάρχει κράτος δικαίου θα πρέπει να υποβληθεί τώρα από την ΑΔΕ σε εξονυχιστικούς φορολογικούς ελέγχους. Θα πρέπει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και ξέρω καλά τι λέω, θα πρέπει τώρα, στο κάτω-κάτω, αν δεν έχουν να κρύψουν κάτι, δεν έχουν και κανένα λόγο να φοβούνται, έχουν υποβληθεί σε έλεγχο την ημέρα που κατηγγέλθησαν όλα αυτά τα ψέματα ότι μέσα στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης διακινεί το μαύρο χρήμα. Αμέσως η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έδειξε ευαισθητοποίηση
και ήλεγξε όλους τους λογαριασμούς του πολιτικού κόμματος. Δεν βρέθηκε τίποτα. Τώρα λοιπόν περιμένουμε από τον κύριο Χαράλαμπο Βουλιώτη να κάνει έναν εξονυχιστικό έλεγχο και σε αυτά που καταγγέλουμε. Και έρχονται ως πληροφορίες στα αυτιά μας. Που δεν είναι απλές πληροφορίες. Δεν είναι απλές ενδείξεις. Είναι αποδείξεις. Ότι ο Sky είναι ένα πλυντήριο μαύρου χρήματος. Ή μια μεγάλη επιχειρηματική πλυντηριούχος συσκευή η οποία ουσιαστικά διακινεί το χρήμα της οικογένειας Μητσοτάκη σε παράλληλη σχέση με το χρήμα ενός μεγαλομετόχου του σταθμού που είναι ο κύριος Ατζούν. Υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά, κύριε Χίο? Βεβαίως υπάρχουν στοιχεία. Μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky συμμετέχει και δίνει τα χρήματά του ο κύριος Ατζούν, ο οποίος παράγει σύριαλ και τηλεοπτικές εκπομπές. Έτσι δεν είναι? Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Ο κύριος Ατζούν συμμετέχει με τηλεοπτικές παραγωγές στο Sky. Ερώτημα. Εάν ο Sky δεν φοβάται κάτι, θα πρέπει εδώ και τώρα και πριν τον προεκλογικό, την προεκλογική, την ημέρα μάλλον των εκλογών, μέσα στην προεκλογική περίοδο, να ελεγχθεί. Από πού παίρνει χρήματα για να κάνει προεκλογική εκστρατεία ο κύριος Μητσοτάκης? Απλό δεν είναι? Να ερωτηθεί ο Sky εάν διακινεί χρήμα προς το πολιτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αν τα χρήματα αυτά είναι σε σύμπτυξη με τα κεφάλαια του κυρίου Ατζούν και από πού βρίσκει χρήματα ο κύριος Ατζούν και αν έχει σχέση με τον κύριο Ερντογάν. Απλά δεν είναι τα πράγματα? Κύριε Σερέτη, τη δεκαετία του 90 υπάρχει μια πιστή παράδοση στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Τη δεκαετία του 90 ο πατέρας του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, ο Αριστίδης Αλαφούζος, βγήκε στην μεγάλη εφημερίδα της κέντρου αριστεράς τότε, του Μακαρίτη του Λαμπράκη, στα Νέα, και είπε ότι έχω δώσει 1,5 εκατομμύριο δολάρια στον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για να ενισχύσω προεκλογικά το κόμμα του. Αυτά είχε πει στην εφημερίδα «Τα Νέα». Ρωτάμε λοιπόν, έγινε ποτέ έρευνα για το 1,5 εκατομμύριο? Πώς δόθηκαν αυτά τα χρήματα? Δόθηκαν με επιταγή? Δόθηκαν με κουπόνια? Θα μου πείτε, έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Δεν έχει καμία σημασία. Ο ελληνικός λαός οφείλει να γνωρίζει τι συνέβη το 90 με τον πατέρα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ποιος εμένα με διαβεβαιώνει και με πείθει ότι αυτό που δεν έγινε τότε δεν γίνεται και τώρα? Οι ενδείξεις είναι πολλές. Πρώτον, το θωρακισμένο αυτοκίνητο με το οποίο κυκλοφορούσε ένας λαθρέμπορος καυσίμων, ο οποίος ήταν στην αυλή του κυρίου Αλαφούζου. Ο Ρουμπέτης δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο. Ο Ρουμπέτης ήταν συνδετικός κρίκος της μαφίας με τον Αλαφούζο. Δεύτερον, ο Αλαφούζος είχε απευθεία σύνδεση και οικονομικές δοσοληψίες με το περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι ή όχι? Σαφώς και ναι. Από τη στιγμή που η λίστα Πέτσα, κύριε Σερέτη, φαίνεται να έχει δώσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ νόμιμα, καθόλου νόμιμα, έκνομα και παράνομα και αντισυνταγματικά, με την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος από τη λίστα Πέτσα στο συγκρότημα του κυρίου Αλαφούζου. Ναι ή όχι? Ναι. Φαίνεται γραπτός. Ερώτημα. Αυτά τα χρήματα που πήγαιναν? Πήγαιναν μέσω διαφημιστικής εταιρείας στο συγκρότημα του κυρίου Αλαφούζου. Έτσι δεν είναι? Τα εισέπρατε αυτά τα χρήματα ο κύριος Αλαφούζος ή επέστρεφε κάποια από αυτά στους ευεργέτες του? Απλοί δεν είναι οι συλλογισμοί? Εδώ και τώρα λοιπόν, ποιος φοβάται τον οικονομικό έλεγχο στο Sky? Εγώ δεν καθυβρίζω κανέναν. Παραθέτω στοιχεία. Στοιχεία, οικονομικά στοιχεία
για τα οποία πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Σας απάντησα, κύριε Σερέτη. Πολλοί αναρωτιούνται και ακροατές, και έχω πολλά μηνύματα, για ποιο λόγο όμως δολοφονήθηκε ο Ρουμπέτης. Ακούστε. Στο χώρο της νύχτας, όπως τον αποκαλούν λάθος οι παπαγάλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι χώρος της νύχτας. Η νύχτα καταργήθηκε. Οι δουλειές γίνονται και τη μέρα. Δεν μιλάμε για κυκλώματα της νύχτας, όπως θέλουν να τα υποβαθμίζουν οι συστημικοί παπαγάλοι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ξεκάθαρη μορφή ιταλικής Κόζα Νόστρα. Μιλάμε για μαφία. Όσοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Κόζα Νόστρα, είναι η οικογένειά μας. Αυτό σημαίνει Κόζα Νόστρα. Στην Ιταλία χρειάστηκε, κύριε Σερέτη, να δολοφονηθούν 12 εισαγγελείς, δεκάδες καραμπινιέρι της Ιταλικής αστυνομίας και πολιτικά πρόσωπα, όπως ήταν ο τότε πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε ένα Fiat κουλουριασμένος. Και μιλάω για τη δολοφονία του Άλντο Μόρο. Η μαφία ανατείναζε δικαστές στον αέρα στην Ιταλία. Έβαζε 350 κιλά εκρηκτικά για να σκοτώσει το Φαλκόνε. Παγίδευε τα κουδούνια της μητέρας του δικαστή Μπορσελίνο για να τον τεινάξει στον αέρα. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κυκλώματα νύχτας. Μιλάμε για κυκλώματα ελληνικής μαφίας. Ο Ρουμπέτης ήταν στον ένα πόλο αυτής της μιας φαμίλιας, η οποία προσπαθούσε να κυδαιμονεύσει και να φέρει στα μέτρα της το λαθρεμπόριο καυσίμων στη χώρα. Συγκεκριμένα είχε αναφερθεί ότι ο Ρουμπέτης, ο δολοφονηθής Ρουμπέτης, και δεν είναι μόνο ο Ρουμπέτης. Έχουμε 25 πτώματα. Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Είναι δολοφονία για την επικράτηση της μαφίας στην Ελλάδα. Ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι φατρίες στη χώρα. Φατρίες της Καμόρα που αλληλοεξοντώνονται για να έρθουν υπό την κατοχή τους το λαθρεμπόριο καυσίμων, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τώρα το καλοκαίρι στα νησιά των Κυκλάδων, που είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων μαύρου τζίρου, το λαθρεμπόριο τσιγάρων και η λαθροδιακίνηση, όπως επίσης και η συμμετοχή σε κατασκευαστικές εταιρείες. Η μαφία χρηματοδοτείται από αυτές τις 4-5 συγκεκριμένες δραστηριότητες, έκνομες δραστηριότητες. Στη συνέχεια, οι ταμείες της μαφίας διανέμουν το μαύρο χρήμα και ένα μεγάλο μερίδιο της διανομής του μαύρου χρήματος πάει στα πολιτικά κόμματα. Ένα κόμμα το οποίο απολαμβάνει μεγάλο μερίδιο των μαύρων ταμείων της μαφίας είναι η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Ενδιάμεσος, για να πηγαίνουν τα χρήματα στο Μαξίμου, είναι ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μη μου ζητήσετε αποδείξεις. Τα έχω καταθέσει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Επίσης, η μαφία, που δεν είναι κυκλώματα της νύχτας, έχουν σχέση, αγαπητέ κύριε Σερέτη και φίλοι ακροατές της Μακεδονίας και ακροατρίες, με τα συστήματα υποκλοπών που μεταπολούσαν τα παλικάρια του κυρίου Μητσοτάκη στο εξωτερικό. Το Predator μεταπολύθηκε, το τελειοποιημένο τεχνολογικά σύστημα υποκλοπών από το Ισραήλ, μεταπολύθηκε σε 30 χώρες. Ξέρετε τι τζίρος μαύρος έγινε για την μεταπόληση του Predator στις 30 ξένες χώρες? Τα χρήματα που κατέληξαν, κύριε Σερέτη, στο παντελόνι του ελληνικού λαού? Βεβαίως όχι. Στο παντελόνι πολιτικών κομμάτων. Θα πρέπει να μας πει λοιπόν και ο κύριος Ανδρουλάκης
τι γνωρίζει για το θέμα. Θα πρέπει να μας πει και ο κύριος Τσίπρας τι γνωρίζει για το θέμα. Γιατί όλοι σιωπούν. Γιατί όλοι αποδέχτηκαν το αποτέλεσμα του 40% και δεν το αμφισβήτησε κανένας. Γιατί είναι όλοι στο κόλπο. Και γιατί τα χρήματα της μαφίας πηγαίνουν σε συγκεκριμένες διόδους και νέους τσουκάτους πολιτικών κομμάτων. Νομίζω απάντησα. Βλέπουμε λοιπόν τα καράβια, τα ναρκωτικά, τις αυτοκτονίες, τις δολοφονίες, τις μαφίες, τους εφοπλιστές, διάφορες ομάδες, διάφορα κανάλια, διάφορες χορηγίες, κυβερνήσεις να συσχετίζονται. Και αναρωτιέμαι, η ελληνική δικαιοσύνη δεν βλέπει τι γίνεται? Μεταξύ αυτών όλων υπάρχουμε και εμείς οι κοινοί θνητοί. Μπορούμε εμείς να νιώσουμε σε αυτή τη χώρα ασφάλεια? Και κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω, η ελληνική δικαιοσύνη τελικά θα κάνει έρευνα να ανοίξουν τα τηλέφωνα του Ρουμπέτη για να δούνε με ποιον μιλούσε και τι έλεγε? Ο Ρουμπέτης είναι, ο δολοφονημένος Ρουμπέτης είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα κεφάλια που αυτές τις ώρες αυτοαναγορεύονται στο χώρο της ελληνικής Κοζανόστρα ως οι κάποντι κάποι, τα αφεντικά των αφεντικών. Αυτοί οι οποίοι συναλλάσσονται και παίρνουν εντολές από σημαντικά ονόματα της οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου. Αυτούς η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να τους αγγίξει. Υπάρχουν φωτογραφίες, κύριε Σερέτη, που πιστοποιούν τα λεγόμενά μου. Τι δουλειά είχε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ο Ρουμπέτης, να φωτογραφίζεται με οικονομικούς παράγοντες της χώρας που έχουν και ποδοσφαιρικές ομάδες? Τι δουλειά είχε ο κύριος Ρουμπέτης να φωτογραφίζεται σε φωτογραφίες πίσω από τον κύριο Μαρινάκη? Τι δουλειά έχει ο κύριος Ρουμπέτης να συμμετέχει σε ποδοσφαιρικές αρένες και μάλιστα επιτιμεί σε σουίτες ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως στη σουίτα του κυρίου Κομπότη στο Λεβαδιακό μαζί με τον κύριο Αλαφούζο? Τι δουλειά έχει ο τελευταίος τροχός της μαφίας στην Ελλάδα? Γιατί ο Ρουμπέτης που δολοφονήθηκε ήταν ένα, ας το πούμε, μεσαίος τέλεχος που εισέπρατε και σκότωνε, που συνωμοτούσε και σχεδίαζε, που κουβαλούσε λαθρέα καύσιμα και έπαιρνε βενζινάδικα για την παροχή. Ακούστε, στο χώρο του τεραστίου τζίρου των δισεκατομμυρίων από την όθευση καυσίμων στη χώρα, οι αντιπαροχές που δίνονταν στους μαφιόζους ήταν βενζινάδικα. Πάρε 5 να έχεις, πάρε 10 να έχεις, πάρε για να φτιάξεις την πρίκα των παιδιών σου. Αυτοί όμως οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τα βενζινάδικα ως αντιπαροχή δεν είχαν καταλάβει, κύριε Σερέτη, ότι δεν υπήρχε επόμενη μέρα για την πρίκα των παιδιών τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι περισσότεροι από αυτούς τώρα βρίσκονται σε 2 μέτρα χώμα. Οι δουλειές όμως γίνονταν. Ποια δικαιοσύνη? Πού είναι ο Άριος Πάγος? Ο κύριος Δογιάκος τα ξέρει όλα. Οι περισσότεροι από αυτούς που μπλέκονται στην ιστορία της ελληνικής μαφίας στη χώρα ήταν και είναι, εξακολουθούν να είναι και ήταν κάποτε και τώρα συνδετημόνες του κυρίου Δογιάκου. Μπορείς να τα βάλεις με ανθρώπους που μιλάς μαζί τους στο τηλέφωνο? Μπορείς να τα βάλεις με ανθρώπους που δέχεσαι εντολές? Η κεφαλή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου είναι διαβρωμένη. Μπορεί η ανώτατη εισαγγελική αρχή της χώρας να διατάξει να στείλει κλήσεις στους εντολοδόχους της? Στην Ιταλία χρειάστηκε να φτιαχτεί ένα ειδικό γραφείο εισαγγελικών ερευνών για να μπορέσει, κύριε Σερέτη, σε μια νύχτα να μαζέψει 400 άτομα, να τα βάλει στα κλουβιά, στα κλουβιά της μαφίας και να κάνει κάτι πρωτοφανές που δεν έχει γίνει ποτέ στον κόσμο.
να μαζέψει 400 μαφιόζους στα κλουβιά της περίφημης δίκης Μάξη. Ανατρέξτε στις ιταλικές ταινίες και στα ντοκουμέντα, στα ντοκιμαντέρ των Ιταλών σκηνοθετών και των Ιταλών σεναριογράφων, για να δείτε 400 μαφιόζους στα κλουβιά της δίκης Μάξη. Στην Ελλάδα χρειάζονται εισαγγελείς με κοχώνες. Και αν υπάρχουν, δυστυχώς τους έχουν περάσει τα αιώνια δεσμά της σιωπής. Υπάρχουν εισαγγελείς. Αλλά δυστυχώς οι εισαγγελείς αυτοί δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αναφερθήκατε και για ένα συμβόλαιο θανάτου για τον Βαξεβάνη. Διάβασα σε συγκεκριμένο site ότι η εντολή ερχόταν από τον Φουρθιώτη. Τι κοινό έχει ο Φουρθιώτης με τον Βαξεβάνη? Ο δημοσιογράφος, όπως επίσης και κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν χθες, ισχυρίζεται ότι ένας από αυτούς που διαπλεκόταν με το σύστημα της μαφίας ήταν ο Μένιος Φουρθιώτης. Ο δημοσιογράφος πιθανότατα εννοεί την σύλληψη που έγινε στα Βόρεια Προάστια μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αλλά και σε μια μηχανή η οποία καταδιώχτηκε από την ομάδα Δίας, δύο παραβατικών που στην καταδίωξή τους πηγαίνοντας προς τα Βόρεια Προάστια έπεσαν σε μπλόκο της ομάδας Δίας. Στη μία μηχανή επέβαινε ένας παραβατικός και στη δεύτερη επίσης ένας τύπος με φορτωμένο ποινικό μητρό. Στη δικογραφία για τον κύριο Φουρθιώτη, ο οποίος για κάποιες κατηγορίες αθωώθηκε, για να πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχουν δύο παραβατικοί τύποι που φαίνεται να χαρτζηλικώνονταν από τον Φουρθιώτη, αν θυμάστε, για να πυροβολούν έξω από το σπίτι του ώστε να εξασφαλίζει ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Θυμάστε την υπόθεση. Ένας από αυτούς είχε βάλει ευθέως με Καλάσνικοφ κατά των αστυνομικών. Ο δημοσιογράφος Βαξεβάνης ισχυρίζεται ότι ο Φουρθιώτης γνώριζε αυτούς τους παραβατικούς και ήταν σε απευθείας σύνδεση μεταξύ τους για την εκπόνηση συμβολέου θανάτου εναντίον του. Πιθανολογεί ότι ο Ρουμπέτης ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχε στο σχεδιασμό. Αυτή την πληροφορία μένει να την αποδείξουν οι διοκτικές αρχές. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, κατανοώ ότι κουμάντο στη χώρα κάνει ο υπόκοσμος. Και όταν βλέπουμε ότι όποιος μιλάει πιθανότατα εκτελείται, δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία λόγου στην Ελλάδα. Πραγματικά αναρωτιέμαι πλέον, απαγορεύεται κύριε Χίο να λέμε την αλήθεια? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι κάτι για τους πολιτικούς σχετικό, αλλά για κάποιους δημοσιογράφους απόλυτο. Η αλήθεια, κύριε Σερέτη, έχει μόνο μία όψη. Η αλήθεια δεν είναι ένα δίφραγκο που το πετάς στον αέρα για να πιάσεις κοροναγράμματα. Για μας εδώ η αλήθεια έχει μόνο μία όψη, την κορώνα. Δεν έχει γράμματα. Τα γράμματα είναι για μας μια περιττή και ανούσια συζήτηση. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται κάθε μέρα από τα ρεπορτάζ. Αν ο κόσμος δεν αντέχει αυτή την αλήθεια, δεν έχει παρά να μην την ακολουθήσει. Εγώ βλέπω έναν κόσμο ο οποίος φοβάται. Ο κόσμος δεν φοβάται για την αλήθεια. Ο κόσμος φοβάται για το αύριο και θεωρεί ότι ως γνήσιος εκπρόσωπος της εξασφάλισης της αυριανής του ημέρας είναι τα ψίχουλα που του πετάει ο κύριος Μητσοτάκης. Το Market Pass των 15 ευρώ το μήνα, οι ψεύτικες ενισχύσεις και επιδοτήσεις για το ρεύμα, οι οποίες θα καταργηθούν όλες μετά τις 26 Ιουνίου, οι εκπτώσεις που υποτίθεται δίνονται σε κάποιους λογαριασμούς, η πιθανολόγηση κάποιων αναδρομικών που μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν συνταξιούχοι μετά τις εκλογές και η πιθανολόγηση της αύξησης
ενός κατώτατου μισθού. Δεν νομίζω, κύριε Σερέτη, ότι όλα αυτά που περιμένει ο κόσμος και προσδοκά, δηλαδή τα ψίχουλα, θα γίνουν πραγματικότητα στις 26 Ιουνίου. Ο κόσμος δεν φοβάται την αλήθεια. Ο κόσμος επιδιώκει να ψηφίζει ανθρώπους που του λένε ότι η επόμενη μέρα τους θα είναι ένα τεράστιο ψέμα. Εάν αυτό κατορθώσει να το αποβάλει ο κόσμος σε μια ραγιαδίστη κοινοτροπία που τον διακατέχει, τότε θα έχει κερδιθεί το παιχνίδι της αλήθειας. Εάν όχι, θα ακολουθήσουμε μυρολατρικά αυτό το οποίο προστάζει η νέα τάξη την επόμενη μέρα. Ένα νέο μνημόνιο και μια νέα απόλυτη φτώχεια. Και μια πανδημία που σιγά σιγά ξεπροβάλλει από την επόμενη στάση του λεωφορείου. Εγώ βλέπω ότι ήδη κάνουν ό,τι γουστάρουν όλοι αυτοί. Συγγνώμη για την έκφραση κιόλας. Πραγματικά απορώ το τι θα γίνει αν πάρουν και 180 έδρες. Θα αλλάξει η χώρα πολίτευμα? Θα έχουμε δικτατορία? Δεν θα έχουμε δικτατορία. Θα έχουμε μια απλή κοινοβουλευτική ηγεμονία. Θα περνούν στη Βουλή όποια νομοσχέδια θέλουν. Θα περιστήλουν περισσότερο τις ατομικές ελευθερίες του πολίτη. Θα εγκαθιδρύσουν στην Ελλάδα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Θα μας στείλουν μια νέα πανδημία με ένα μακρύτατο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγκλωβισμού των πολιτών στα σπίτια τους. Θα συνεχίσουν να δίνουν στον κόσμο ψίχουλα και επιστρεπτές προκαταβολές, τις οποίες θα τις ζητούν με τοκοχρεολύσια πίσω. Η ελληνική Θράκη θα διχοτομηθεί και θα παραχωρηθεί στους Τούρκους. Το Αιγαίο θα είναι το Αιγαίο των δύο θαλασσών, της Τουρκίας, της Ελλάδας και ενός τρίτου κομματιού των ξένων δυνάμεων. Η χώρα θα έλθει σε υποτέλεια. Θα παραχωρηθούν όλοι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι στις ξένες δυνάμεις και εμείς θα πάρουμε τα ψίχουλα. Εάν ονειρεύεται ο πολίτης μια τέτοια Ελλάδα, λυπάμαι πολύ, αλλά εγώ δεν μπορώ να μπω ενδιάμεσος και εμπόδιο στην Ελλάδα αυτή την οποία ονειρεύονται. Εάν θέλουν τουρκοκρατούμενη και αμερικανοκρατούμενη Ελλάδα, δεν έχουν παρά να ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Θα έχουν τουλάχιστον 20 ευρώ στην τσέπη τους για να περάσουν το μήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπουμε, μιας και μιλάμε για την αλήθεια, ότι τα περισσότερα κανάλια ανήκουν σε εμπλεκόμενους. Και πραγματικά πλέον δεν ξέρω τι να προτείνω στον κόσμο, πέρα από εμάς τους δύο ή και κάποιους ακόμα ανθρώπους οι οποίοι λένε την αλήθεια, το πού μπορεί να βρει την πραγματική αλήθεια, το πού μπορεί να ακούσει το τι ακριβώς συμβαίνει και αν κινδυνεύει, αν ξέρει πολλά πράγματα. Ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα οικονομικού προσανατολισμού. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα και δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τροφοδοτούνται τα τέσσερα τελευταία. Ξέρετε πόσα χρήματα έχουν λάβει η τηλεόραση του Sky, ο Αλφα, το Star, το Mega και η ΕΡΤ1 όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και τα εκδοτικά. Τα εκδοτικά συγκροτήματα των εφημερίδων που δεν πολλούν πολλά φύλλα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεις. Χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη, χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο του κ. Χατζηδάκη, χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, από το Υπουργείο Τουρισμού του κ. Κικίλια. Όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν στην καθησιά τους από 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας το μήνα, γιατί να ενημερώνουν τον κόσμο? Το σύστημα το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ΣΒΑΜ, του οποίου το βιβλίο είναι θερμός θειασότης ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, λέει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Αν ακούσατε το γιο του Σόρος, ο οποίος συνεργάζεται με τον Ράμα και με τον Ερντογάν,
και παρεπιπτόντως ακόμα δεν έχει απελευθερωθεί ο βορειοϋπηρώτης πατριώτης Μπελέρης από τις αλβανικές φυλακές, αλλά εκεί δεν ανοίγει καμία μύτη. 2-3 μιλάμε γι' αυτό. Αν ακολουθήσετε αυτή την κοσμοθεωρία, το πώς μπορεί να συντηρηθεί η νέα τάξη πραγμάτων με τη νέα παγκόσμια διακυβέρνηση και τα συγκεκριμένα δόγματα Σόρος και Ιού, θα αντιληφθείτε ότι το όνειρο αυτών των δισεκατομμυριούχων κολοσσών μαζί με τα μεγάλα τραπεζικά συγκροτήματα των Ροτσάιλντ, τα οποία πρεσβεύει ο κύριος Δένδιας, που θέλει να είναι ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι το σχέδιο της επόμενης μέρας. Η επιμειξία του γόνου των λαθροεισβολέων στη χώρα με το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή η πρόσμιξη και η γέννηση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και του ασφαλιστικού προβλήματος Έλληνο-Πακιστανών, Έλληνο-Μπαγκλαντεζιανών, Έλληνο-Σύριων, Έλληνο-Ιρακινών, Έλληνο-Ιρανών. Αυτή είναι η επόμενη μέρα που θέλουν. Και το δεύτερο, υποδιγέτηση του θρησκεύματος. Να μην κοινωνούν τα παιδιά μας, να μην διαβάζουν θρησκευτικά, να εξαλειφθεί η ανάγνωση των αρχαιοελληνικών αναγνωσμάτων, να σταματήσει να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία ελληνική γλώσσα. Σε μια τέτοια ρύθμιση των λαδιών ενός καλοκουρδισμένου αυτοκινήτου, που είναι το αυτοκίνητο της πράσινης ανάπτυξης του κ. Μητσοτάκη, παίζεται η επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Φοβάμαι, κύριε Σερέτη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι οι αντιστάσεις είναι πολύ λίγες. Δεν φτάνουμε δηλαδή. Ναι, είμαστε λιγότεροι. Είμαστε πολύ λίγοι, ναι, απέναντί τους. Και διαθέτουμε λιανοντούφεκα αντί να διαθέτουμε υποπολιβόλα, μοιράζ ή ραφάλ. Δυστυχώς τίνει να αποδειχτεί ότι ο αγώνας είναι άνισος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ εκεί πέρα έξω, κύριε Χίο, ξέρετε, βασίζονται στην ελληνική δικαιοσύνη πάρα πολύ εκεί πέρα έξω και έχουμε μιλήσει, κατάλαβα αυτό που μου είπατε για την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά επειδή στο καθεστώς Μητσοτάκη έχουμε δει επανειλημμένα να μπαίνουν διάφορες υποθέσεις στο αρχείο και επειδή μου είπατε ότι έχετε κινηθεί νομικά, πιστεύετε ότι θα βγάλετε άκρη? Για να μπορέσει να βγει μια άκρη θα πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Θα πρέπει δηλαδή τη διακυβέρνηση της χώρας να την αναλάβουν άνθρωποι που θα έχουν το σθένος να υπερασπιστούν τις απόψεις τους και να πάνω απ' όλα να υπερασπιστούν το δίκαιο του Έλληνα πολίτη. Κάτι τέτοιο προς το παρόν, δυστυχώς, κύριε Σερέτη, δεν το βλέπω. Πολύ δύσκολα τα πράγματα λοιπόν, και ακόμα και νομικά να πάμε και ακόμα και να έχουμε στοιχεία στα χέρια μας, είμαστε εγκλωβισμένοι στον ιστό. Ο αγώνας δεν εγκαταλείπεται. Βέβαια, δεν τα παρατάμε. Εννοείται αυτό. Υπάρχουν ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εκφράζει το Έλληνας πολίτης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται το διαδίκτυο και θα πρέπει να γίνει κτήμα μας. Όλων εμάς που θέλουμε να εκφράζουμε, αδερφέ, την αντίθετη άποψη. Όχι την άποψη της εξουσίας. Νομίζω ότι μπορούμε να σπρώξουμε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις συγκεκριμένα κομμάτια του κοινωνικού συνόλου που πρέπει όλο και περισσότεροι να επισκέπτονται το διαδίκτυο και να ακούν τις λεγόμενες αντισυστημικές και πατριωτικές φωνές. Πώς όμως να ορθοποδήσει ο πατριωτικός λόγος στη χώρα όταν ακόμα και σήμερα ετοιμάζονται να κατέβουν στις εκλογές 5 ή 6 κομματίδια που εκφράζουν υποτίθεται την πατριωτική δεξιά. Έγιναν καλέσματα. Κανένας δεν ανταποκρίθηκε. Όλοι κοίταξαν την πάρτη τους. Την καρέκλα όλοι. Γιατί κοίταξαν την πάρτη τους? Δεν είναι μόνο η καρέκλα. Κάτω από την καρέκλα υπάρχουν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όταν ένα κόμμα δεν μπει στη Βουλή και πάρει 1,5 ή 2% αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτομάτως αυτό μεταφράζεται στον τραπεζικό του λογαριασμό σε 2,5 με 3 εκατοστάρικα οικονομική ενίσχυση.
μα θα πει κάποιος, για 2,5 με 3 εκατοστάρικα, χιλιάδες ευρώ εννοώ, έτσι, όχι 2,5 και 3,000 ευρώ, 250 με 300,000 ευρώ το λιγότερο, ξεπουλάει κάποιος την ψυχή του στο διάβολο? Ναι, ναι. Είναι η εποχή που για τα χρήματα όλοι πια ξεπουλάνε την ψυχή του στο διάβολο. Στο διάβολο και ακόμα παραπέρα, κύριε Σερέτη. Επικρατεί φιλαργυρία και για πολύ λιγότερα χρήματα, κύριε Στέφανο Χίο. Σε αυτό το σημείο όμως θα θέλω να σας πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την ανάλυση και για την αφύπνιση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στους φίλους της Μακεδονίας και στους φίλους του Focus που από σήμερα είναι σε banner στο makelio.gr και όλοι μπορεί να μπαίνετε και να επισκέπτεστε το πρόγραμμα του Focus του μεγάλου ραδιοφωνικού σταθμού της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.